2.500 θέσεις απασχόλησης σε δήμους και κέντρα φιλοξενίας προσφύγων, 70 εκ των οποίων στο κέντρο φιλοξενίας της βιομηχανικής περιοχής της Δράμας προβλέπει το νέο πρόγραμμα κοινοφελούς εργασίας για ανέργους που επιθυμούν να απασχοληθούν σε δήμους και κέντρα φιλοξενίας προσφύγων της χώρας. Ήδη έχει εκδοθεί από τις 23 Ιουνίου η σχετική προκήρυξη του ΟΑΕΔ. Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυστηρά και μόνο ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ. Αρχίζουν από την Παρασκευή 24 Ιουνίου. Το μεσημέρι και λήγουνε την Δευτέρα 4 Ιουλίου του 2016 στις 12 το μεσημέρι. Πρόκειται λοιπόν για 8μηνη απασχόληση των υποψηφίων ωφελούμενων, οι οποίοι και θα εργαστούν σε 19 κέντρα φιλοξενίας και 5 hot spots ανά την Ελλάδα, σε 8 συνολικά περιφέρειες της χώρας. Ειδικά για το Δήμο της Δράμας πρόκειται για την... Σαν υπηρεσία τοποθέτησης ορίζεται η δομή προσωρινής υποδοχής και φιλοξενίας της Δράμας και επιβλέπων φορέας υλοποίησης είναι ο Δήμος της Δράμας. Αφορά 70 υποψήφιους ωφελούμενους, οι οποίοι τελικά και θα προσληφθούν, και συγκεκριμένα 10 υποχρεωτικής εκπαίδευσης καθαριότητας, 43 δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και πιο συγκεκριμένα 2 στη φύλαξη, μία βρέφωνη ποιοκόμος ή ένας, 28 γενικών καθηκόντων, 5 διοικητικού οικονομικού, 3 ηλεκτρολόγοι, 2 οδηγοί, 2 υδραυλικοί, 2 δάσκαλοι. Επιπλέον θα έχουμε 12 πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, οι οποίοι θα είναι ένας νηπιαγωγός, 3 ψυχολόγοι, 3 διοικητικού οικονομικού, 3 κοινωνικών λειτουργών και 5 ΤΕΔΕ νοσηλευτών. Από την πλευρά του, Αντιπεριφερειάρχης Δράμας Αργύρης Πατακάκης υπογραμμίζει ότι πρόκειται για το αποτέλεσμα μιας συγκροτημένης προσπάθειας, η οποία πραγματοποιήθηκε στην περιοχή της Δράμας. Μέσα σε μια συντονισμένη προσπάθεια και με μια συνεργασία την οποία είχαμε με την Υπουργό, την κυρία Αντωνοπούλου, δεσμεύτηκε και μας έχει στείλει ήδη την πρώτη ενημέρωση για την πρόσληψη 70 στελεχών για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τα μεγάλα προβλήματα τα οποία έχουμε στο κέντρο φιλοξενίας προσφύγων. Η Περιφερειακή Ενότητα Δράμας έχει δείξει άμεσα τα αντανακλαστικά, στήριξε, ξεμπλόκαρε και βοήθησε ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα και στην τοπική κοινωνία, αλλά και για αυτό το μικρό χρονικό διάστημα της φιλοξενίας να μην έχουν πρόβλημα και οι πρόσφυγες. Περιμένουμε την διευκρινιστική και μέσω του ΟΑΕΔ και μέσω του Υπουργείου για να ξεμπλοκάρει αυτή η διαδικασία, γιατί ήδη υπάρχει κόπωση στους υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας, οι οποίοι σε καθημερινή βάση πάνω από 10 συνεργάτες μας πηγαίνουν, στηρίζουν και φροντίζουν τους ανθρώπους οι οποίοι φιλοξενούνται εκεί, για να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα στην όλη διαχείριση της φιλοξενίας.